Τσούκου. Παρασκευή βράδυ σταμάτησαμε το γυρίσματα και Σάββατο μου σπάσαν τα νερά. Κατευθείαν. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Αν δεν το έχει προγραμματισμένο. Όχι, είχα προγραμματίσει 10 μέρες μετά να γεννήσω. Mm. Αλλά όπως και γιατί έκανες κεσαρική. Ναι. Αλλά βέβαια σπάσαν τα νερά. Σπάσαν τα νερά, οπότε. Ναι. Όπως και με την Μπιάνκα, έτσι και με τον Κάρολ. Είχα προγραμματίσει εγώ διάφορα. Και πήγα πάλι μόνη μου στο νοσοκομείο. Με την τζαντούλα μου πάλι μόνη σα, κυρία Καγιά. Τι να κάνω. Και τώρα μόνη μου. Πήγα. Γιατί πού ήσουν, ήταν πώς έτσι. Με τα μεγάλα παιδιά για στην Άραχοβα για σκι. Αυτό να γεννήσω 10 μέρες μετά. Και εσύ ήσουν στο σπίτι. Ήμουν στο σπίτι και κάτι έτσι. Κάτι κατάλαβα και λέω μπα. Αποκλείεται μου, έτσι θα έτσι εγκυμοσύνη αυτό τώρα. Και πήρα το γιατρό μου και λέω: ξέρεις κάτι γίνεται. Μπορεί και να μην είναι όμως νερά, μπορεί να είναι απλά δεν ξέρω. Όλοι σε αυτό λένε. Ναι. Δεν το ξέρεις γιατί με ότι το δεν είσαι πολύ σίγουρη ότι έχει συμβεί. Ναι, και μου λέει: έλα από εδώ να σε δω. Λέω τώρα μόλις σαβατιάτικα που να έρχομαι πάνω με την Μπιάνκα στην παιδική χαρά. Εντάξει. Πήγες με την Μπιάνκα στο μευτήριο. Όχι, πήγα μόνη μου στο μευτήριο. Κάποια στιγμή, μετά από 2 ώρες, λέω κάτι δεν πάει καλά. Ας πάω να με δει. Μπορεί να είναι τίποτα, κούραση κτλ. Και με κράτησε. Η Μπιάνκα στην παιδική χαρά με τη μαμά μου, ο Ηλίας στην Αράχοβα και εγώ πάλι στο Ιασού. Γεια σας! Τους περίμενα, όλους ήρθαν στο τέλος. Εντάξει. Και στην Μπιάνκα το ίδιο είχε γίνει. Είχα πάει για ντόπλερ, να δω τι ωραία που είναι η ζωή και μου είπαν ανεβείτε, κύριε μου, κατεβείτε μάλλον. Είναι μια απλή διαδικασία, αλλά είναι ωραίο να έχει του δικού σου ανθρώπου μαζί. Δεν μου είχε και τι 2 φορές. Ήρθανε μετά βέβαια. Εντάξει, αλλά του περίμενα. Ναι. Ξέρεις, του περίμενα όταν σου βάζουν τι βεντούζε τα πράγματα. Θα και περίμενα να έρθουν όλοι. Γελάει. Τι να κάνω, να κλαίω. Δεν μου πάει το πρόγραμμα, Φέι, δεν μου πήγαινε ποτέ. Σου γίνονται όλα χωρίς να τα προγραμματίσεις. Χωρίς να τα προγραμματίσεις. Νομίζω και η Ηλίας ήρθε στη ζωή σου χωρίς να το προγραμματίσεις. Μα τελείως, δεν θυμάσαι που τα λέγαμε. Τελείως ουρανοκατέβατος, για δουλειά μιλάγαμε, βρεθήκαμε παντρεμένοι και με 2 παιδιά. Χωρίς να μείνετε και πολύ καιρό σαν ζευγάρι, ενώ πόσο καιρό είναι. Ένα χρόνο. Και μετά έμεινα έγκυος με την Μπιάνκα Οκτώβριο, τη γέννησα τον επόμενο χρόνο. Ναι, ένα χρόνο χωρίς Μπιάνκα. Είχαμε τα 2 μεγάλα όμως. Οπότε από τη μέρα που γνωριστήκαμε υπήρχαν παιδιά στη ζωή μας. Όσο περνάει ο καιρό, δηλαδή τώρα και είσαι πιο όμορφη. Λες, ε. Ναι. Κοίταξε να δεις, μου πάει αϊπνία, τι να σου πω. Αϊπνία δεν φαίνεσαι, πάντως σίγουρα. Έχει πέσει κονσίλερ σήμερα, Φέη μου, θα πω και την αλήθεια. Κούκλα είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.